Καλό μεσημέρι. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα παροδία της 5ης Ιουλίου του 2015. Ένα δημοψήφισμα μνημείου αναξιοπιστίας και ανευθυνότητας. Αλλά και έγκλημα σε βάρος του τόπου και του λαού. Το δημοψήφισμα αυτό κόστισε πολύ ακριβά. Και το κόστος το πληρώνει η χώρα με τη ραγδαία φτωχοποίησή της. Το πληρώνουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι φορολογούμενοι με τη σφαγή των εισοδημάτων τους που έχει ήδη ξεκινήσει. Όλα αυτά τα γνώριζαν στην κυβέρνηση και παρόλα αυτά προχώρησαν. Και θα το αποδείξουμε αυτό στη συνέχεια. Το δημοψήφισμα αποτελεί μνημείο αναξιοπιστίας και ανευθυνότητας. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας άλλα σχεδίαζε, άλλα ζήτησε από τους πολίτες και τελικά άλλα έκανε. Ζήτησε από τους πολίτες να πούν όχι στις τελευταίες προτάσεις των θεσμών τότε. Και όταν οι πολίτε είπαν κατά πλειοψηφία όχι, εκείνος δέχτηκε όχι μόνο τις τελευταίες, αλλά ακόμα και σκληρότερες προτάσεις των θεσμών. Το δημοψήφισμα αποτελεί προπάντων έγκλημα σε βάρος του τόπου και του λαού, διότι κόστισε στην οικονομία στους φορολογούμενους, στις τράπεζες, στους μετόχους τους, στο δημόσιο δεκάδες δισεκατομμύρια. Επρόκειτο μάλιστα για έγκλημα συνειδητό, Αφού τόσο ο Πρωθυπουργό όσο και οι υπουργοί του ενέκριναν την απόφασή του, γνώριζαν πολύ καλά τι συνέπειε. Τα στοιχεία που υπάρχουν και για τι δύο αυτέ πτυχέ του δημοψηφίσματο, το γεγονό ότι κόστησε δεκάδε δι ευρώ και το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση γνώριζαν τι συνέπειε, είναι συγκλονιστικά. Αυτό πιστεύουμε είναι και ο βασικό λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται εδώ και τρεις μήνες το αίτημα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σημειώνω ότι ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματο, κ. Κυρία Κομιτσοτάκη, ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, Νίκο Δένδια, επισκέπτεται τη στιγμή αυτή τον πρόεδρο τη Βουλή για να θέσει ξανά το ζήτημα αυτό. Υπενθυμίζω ότι η σχετική επιστολή για το θέμα αυτό αλλά και γενικότερα για την υποβάθμιση του Κοινοβουλίου από την κυβέρνηση, εστάλει από τον πρόεδρο του κόμματο προ τον πρόεδρο τη Βουλή από τι 14 Ιουνίου. Η επιστολή αυτή παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη. Στο έτοιμά μας για Εξεταστική Επιτροπή συνηγορούν και το κάνουν ακόμα πιο επιτακτικό οι αποκαλύψει του Αμερικανού οικονομολόγου James Galbraith, τον οποίο ο κύριος Βαρουφάκη, τότε Υπουργό Οικονομικών, είχε τοποθετήσει επικεφαλή τη ομάδα που κατάρτιζε το Plan X. Αποκαλύπτεται στα αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύονται σήμερα στην καθημερινή ότι σχεδιαζόταν. Την προσοχή σα παρακαλώ. Κήρυξη κατάσταση έκτακτη ανάγκη, εθνικοποίηση τη Τράπεζα τη Ελλάδο και των τραπεζών, η ανακεφαλαιοποίησή τους με νέα δραχμή, το κλείσιμό τους επαόριστον, η έκδοση υποσχετικών για πληρωμή μισθών και συντάξεων, η επιστράτευση δημοσίων υπαλλήλων. Προβλεπόταν ακόμα η ανάληψη της ευθύνη για τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και τις προμήθειες βασικών ειδών από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών. Θυμίζω και τονίζω εδώ, με έμφαση, ότι τρεις ημέρες πριν το δημοψήφισμα, στις 2 Ιουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Πρωθυπουργός και ο Πάνος Καμένος τότε δήλωνε, εισαγωγικά, «Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό». Κλείνοντα εισαγωγικά. Συνοπτικά για τις συνέπειες του δημοψηφίσματος και το κόστος που είχε. Το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls κόστησαν περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ έω σήμερα. Συγκεκριμένα, πρώτον, απαξιώθηκαν οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών και εξαϊλώθηκαν οι τραπεζικές μετοχές. Έχασε 25 δις ευρώ το δημόσιο, άρα όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι και άλλα 15 δις οι Έλληνες μικρομέτοχοι. Σύνολο περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, χάθηκαν σοβαρέ επενδύσει, όπω για παράδειγμα τη Εθνική Τράπεζα στην Τουρκία, Finance Bank. Δεύτερον, χάθηκαν 21 δι από το γεγονό ότι η οικονομία επέστρεψε και παραμένει στην ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ΑΕΠ το 2016 θα ανέρθει σε 175 δις ευρώ. Ενώ θυμίζω το φθηνόπορο του 2014: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε πω θα διαμορφώνονταν στα 196 δι ευρώ. Δηλαδή, απώλεια 21 δισεκατομμυρίων ευρώ εισοδήματο στη διετία 15-16 ή αλλιώ 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Τρίτον, οι μειώσει στι εισπράξει από την αυτιλία, όπω επισημαίνει η Τράπεζα τη Ελλάδο, υπολογίζονται στο ποσό των 3 δι ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ μόνο για το 2015. Τέταρτον, οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, μειώθηκαν στο δεκάμινο Ιούλιο 2015 Απρίλιο 2016 κατά 1,714 δισεκατομμύρια ευρώ ή 7,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015. Πέμπτον, τα Λουκέτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το πρώτο εξάμεινο του 2016 αυξήθηκαν κατά 42%. Ενώ οι ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 17% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015. Έκτον, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 απόλεσε το 45% της αξίας του. Ένα χρόνο μετά εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες που φτάνουν το 1 τρίτο της αξίας του. Μετά από αυτά, είναι σαφέ ότι η προκήρυξη του δημοψηφίσματο παροδία που έφερε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls προκάλεσε τεράστια ζημιά που συνολικά φτάνει περίπου στα 70 δις ευρώ. Στο κόστο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα λιτότητα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που μαζί με τον κόφτη μπορεί να φτάσουν στα 12,5 δις ευρώ. Ούτε οι επιπτώσεις υπολογίζονται της μετανάστευσης επιχειρήσεων στο εξωτερικό, και της αποφυγής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για πληρωμές. Όλα αυτά είναι επιπλέον κόστος πάνω από τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλα αυτά τα στοιχεία, αν χρειάζονται μεγαλύτερη εξήγηση και λεπτομέρεια, είναι παρόν εδώ ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρόεδρου του Κόμματος, ο κύριος Πέτσας, και θα είναι στη διάθεσή σας αν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο, ίσως το σοβαρότερο. Οι τεράστιες ευθύνες, καθώς γνώριζαν τις συνέπειες. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του ίδιου και της κυβέρνησής του. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή, έκανε λόγο για αυταπάτες. Η αλήθεια είναι πως όταν αποφάσισαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, γνώριζαν πολύ καλά ότι θα έστραναν τη χώρα εκτός προγράμματος. Γνώριζαν δηλαδή ότι θα κλείσουν τράπεζες, θα επιβληθούν capital controls και θα υπάρξουν καταστροφικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, το δημόσιο, του φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αλήθεια, αυτήν την αλήθεια, είναι πολλά. Ενδεικτικά και μόνο υπογραμμίζουμε. Πρώτον, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στις 30 Νοεμβρίου του 2011 στο δημοψήφισμα που σχεδίαζε τότε ο κύριος Παπανδρέου, έλεγε κατά λέξη τα εξή εισαγωγικά. Αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργό να θέσει τέτοια ζητήματα, η πτώχευση θα επισυμβεί. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, πολύ πριν φτάσουμε, στην κάλπη θα γίνει γεγονός. Γνώριζε λοιπόν από καιρό και γνώριζε και καλά τις καταστροφικές συνέπειες ενός δημοψηφίσματος. Δεύτερον, η απόφαση που πήρε ο κύριος Τσίπρας και ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου τοποθετούσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος πέντε ημέρες μετά την εκπνοή του προγράμματος δανειακής στήριξης της χώρας. Ήξεραν δηλαδή ότι η απόφασή τους έβγαζε τη χώρα εκτός προγράμματος. Ήξεραν κατά συνέπεια ότι από τη στιγμή εκείνη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν αναγκασμένη να διακόψει την χορήγηση του ΕΛΑ. Και αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν οι τράπεζες και να επιβληθούν capital controls. Τρίτον, το γεγονός ότι όλοι ήξεραν πως θα κλείσουν οι τράπεζες προκύπτει και από την ομολογία του κυρίου Δραγασάκη, που μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο έσπευσαν στις 27 Ιουνίου να συναντηθούν με τον κύριο Ντράγκη. Ενώ μάλιστα την ώρα εκείνη έκρεβαν το σκοπό της συνάντησης. Λίγους μήνες αργότερα ο κ. Δραγασάκης ομολογούσε ότι συζήτησαν για την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και ζήτησαν βοήθεια για να μην γίνει αυτό με τρόπο εισαγωγικό, ομαλό και αναστρέψιμο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τέταρτον, με συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στις 2 Εβδόμου του 2015, ο Γιάννης Βαρουφάκης αποκαλύπτει ότι από την πρώτη συνάντησή του, ο επικεφαλή του Eurogroup, κύριο Ντάισενμπλουμ, είχε επισημάνει πω, εισαγωγικά, χωρί μνημόνιο, το πρόγραμμα θα καταρρεύσει και τότε θα καταρρεύσουν οι τράπεζε είτε θα επιβληθούν capital controls. Κλείνω τα εισαγωγικά. Πέμπτον, με άλλη συνέντευξή του, τηλεόραση του Sky, 19 Απ. 16, ο κύριο Γιάννη Βαρουφάκη μπροστά στο ερώτημα εάν εκείνη την ώρα, που αποφάσιζαν δηλαδή το δημοψήφισμα ήξεραν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, απαντούσε κατηγορηματικά με μία λέξη. Προφανώς, ανοίγουν και κλείνουν τα εισαγωγικά. Έκτον, την βεβαιότητα ότι χωρίς πρόγραμμα θα κλείσουν οι τράπεζες, είχε επισημάνει με άρθρο του στο Social Europe από τις 24 Φεβρουαρίου του 2015, ο σύμβουλο της κυβέρνησης και επικεφαλής της μυστικής ομάδας που κατάρτιζε το Plan X, Αμερικάνος οικονομολόγος James Galbraith αναφερόμενος τότε στη Συμφωνία της 20 η Φεβρουαρίου, υποστήριζε ότι η χώρα δεν μπορούσε να μείνει εκτός προγράμματος και τόνιζε πως αν δεν υπήρχε συμφωνία, αυτό, ανοίγουν τα εισαγωγικά, θα σήμαινε επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, χρεοκοπίες τραπεζών, κήρυξη χρεοστασίου και πρόρη έξοδο από το ευρώ, κλείνουν τα εισαγωγικά. Εύδομον, αλλεπάλληλες προειδοποίησεις για τον κίνδυνο να κλείσουν τράπεζες είχε αναπτύξει πολύ καιρό πριν, όπως θα έλεγε ο ίδιος, Sky 13 του 16, και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας. Όγδον, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό και οι Υπουργοί του ήξεραν πως θα κλείσουν οι τράπεζε επιβεβαίωσε και η τότε Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή τη στις 8 Τρίτου του 2016. Εισαγωγικά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτό που τελικά έγινε δεν είχε προβλεφθεί, διότι είχε απολύτως συνυπολογιστεί ως ενδεχόμενο από πολύ νωρί. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα απασχολήσουν την Εξεταστική Επιτροπή. Όλα αυτά τεκμηριώνουν και επιβεβαιώνουν ότι η σημερινή ημέρα είναι μια θλιβερή επέτειος. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από την απροκάλυπτη εξαπάτηση ενός ολόκληρου λαού και από το έγκλημα που συνειδητά διαπράχθηκε σε βάρος της οικονομίας της χώρας, σε βάρος της ίδιας της χώρας. Παρακαλώ για ερωτήσεις σας. Λόγω της σημερινής ημέρας θα επιμείνω στο δημοψήφισμα. Μιλάτε ότι θα συζητηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή το θέμα του τότε δημοψηφίσματος. Εάν το δημοψήφισμα τότε και αυτή είναι η ερώτησή μου. Έμπαινε σε μια άλλη διαδικασία. Το όχι ήταν όχι και προχώραγε. Θα ήταν τα ίδια επιπτώσει του σήμερα. Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση. Το δημοψήφισμα είναι η κορύφωση μιας περίοδου εγκληματικών χειρισμών μιας κυβέρνησης η οποία ούτε γνώριζε ούτε μπορούσε να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας. Είναι μια εποχή εγκληματικών εραστεχνισμών και σκληρής ιδεολειψίας που έφερε τα αποτελέσματα τότε, τα οποία βιώνουμε πληρώνοντας όλοι οι Έλληνες σήμερα. Για το δημοψήφισμα η συνέχεια και αυτή η ερώτηση. Ο κ. Μαντάς σήμερα, ο γραμματέας συνολεύτηκης ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρωτήθηκε ότι αν έπρεπε να ξανακάνουμε δημοσίευμα, να το ξανακάναμε. Ποιο είναι το σχόλιο τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είναι κατά σύρο, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο λέτε. Ναι, κυρία Θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά και με κάποια σενάρια που κυκλοφορούν για τυχόν προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο δημοψήφισμα. Διαφωνείτε με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ή με ένα ενδεχόμενο ερώτημα και πώς αυτό θα ερμηνευτεί στη συνέχεια. Το δημοψήφισμα είναι μια δικασία που προβλέπεται στο σύνταγμα της χώρας. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι το ελεύθερο δημοψήφισμα του της 5ης Ιουλίου του 2015, αξιολόγησαν με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα. Προφανώς, η συνταγματική πρόνοια είναι ισχυρή. Η χρήση, όμως, που κάνουν οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες, τις κρίνει και τις χαρακτηρίζει. Επειδή επιμένετε στο να εμπλέκετε στην... Υπόθεση του κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, θεωρείτε πως ο κύριο Τσίπρα ήταν σε γνώση του όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτουν για τον κύριο Βαρουφάκη. Ε, θέλω να μου πείτε ε, από πού πηγάζει αυτή η βεβαιότητά σα, με δεδομένο ότι ο κύριο Βαρουφάκη απομακρύνθηκε ουσιαστικά από τον κύριο Τσίπρα ε, λίγο μετά, όπω απομακρύνθηκαν και όσα στελέχη φέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ να είχαν ταχθεί υπέρ τη γραμμή και το διάστημα. κύριε Κονταρίδη, ο πρωθυπουργό μια κυβέρνηση όταν ένα μέλος του ή περισσότερα μέλη, του, μέλη της σχεδιάζουν, εξηφαίνουν, συζητούν, μελετούν, προδιαγράφουν τέτοια κλίμακα σχέδια για τη χώρα, εάν δεν τα γνωρίζει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λέει ότι κυβερνά. Αν τα γνωρίζει, είναι απολύτως συνυπεύθυνος. Επειδή το πρώτο έχει πολύ λίγες πιθανότητες έως καμία να συμβαίνει, να μην γνωρίζει ο Πρωθυπουργό τι κάνουνε σειρά στελεχών τη κυβέρνησή του, όταν μάλιστα έχουν αυτό το περιεχόμενο που αναφέρεται πλέον έχει βγει στο φω τη δημοσιότητα, αντιλαμβάνεστε ότι μένει μόνο μία πιθανότητα. Να γνώριζε και να γνώριζε καλά. Ε σε σχέση με το. επαναφέρετε το έτοιμά σα για την εξαταστική. Δεν αλλά... το επαναφέρουμε, είναι ένα διαρκέ έτοιμα, κύριε Καρδάκη. Ένα διαρκέ έτοιμα. Εάν η κυβέρνηση και πάλι αδιαφορήσει, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σα. Εάν η κυβέρνηση αδιαφορήσει, πρώτα απ' όλα, αυτό την καθιστά υπόλογη σε όλο τον ελληνικό λαό. Η αγνόηση, η θεσμική αφασία μια κυβέρνηση και μιας Βουλής απέναντι στο αίτημα της μείζωνος αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα που σχετίζεται με το παρόν και το μέλλον της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό αυτή η θεσμική και πολιτική αφασία, δεν μπορεί να είναι ανεκτή ούτε θεσμικά ούτε πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων θα σκίσει όλες τις δυνατότητες της προκειμένου να μην υπάρξει αυτή η ακατανόητη και στην ουσία της ομολογία συνενοχής, απραξία και αδράνεια από μέρους της κυβέρνησης. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Στον χρόνο το οποίο θα κρίνουμε θα ανακοινωθούν πιθανώς ενέργειές μας. Διότι θα πρέπει να περιμένουμε, όπως σας είπα, και το αποτέλεσμα του διαβήματος που κάνει σήμερα ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματο, ο κύριος Δένδια, σε συνέχεια επιστολή, παρακαλώ προσέξτε το, σε συνέχεια επιστολή του αρχικού τη αξιωματική αντιπολίτευση προ τον πρόεδρο τη Βουλή, η οποία μένει αναπάντητη 20 μέρε. Και δεν αφορούσε μόνο την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά τη λειτουργία συνολικά του Κοινοβουλίου και την οποία εμεί θεωρούμε άκρο προβληματική και ελληματική, αλλά επίση και συνολικά ζητήματα δημοκρατική λειτουργία. Διότι αν η καρδιά του δημοκρατικού πολιτεύματος, που είναι η Βουλή, λειτουργεί με τέτοιους όρους, με τέτοια προβλήματα και βαθιές δυσδυτουργίες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό διαχέεται στον τρόπο που συνολικά λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα. Άλλες, κύριε Α, ναι, ε, κυρία Κοράη, συνεχίστε. Ο κύριος σας δίνει τη θέση του, τον συνάδελφό σα. Ε, για άλλο θέμα. Ποια είναι η θέση Α, της... όχι, είναι για άλλο θέμα. Ωραία, Προηγείτε. γι' αυτό σας λέω στο τέλος. Λοιπόν, ε, οι απαντήσεις σε άλλα θέματα, τα οποία κατανοώ ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για άλλα θέματα, θα είναι απολύτως, Η αναγκαίες. Η σημερινή μας συνάντηση έχει μια θεματική ε, λογική και παρακαλώ όλους να την τηρήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα σας τηρήσω το λόγο. Κάτι για τον εκλογικό νόμο θέλω να ρωτήσω, κύριε πρόσωπε με αφορμή και μια προχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Βούτση, του πρόεδρου τη Βουλή, η κυβέρνηση, από όσο έχω καταλάβει, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κόμμα και αν δεν ψηφιστεί επί τη αρχή ο νόμο, επιμέρου άρθρα του, όπω η κατάργηση του πόνου των 50 ιατρών, για παράδειγμα, εφόσον ψηφιστούν από 200 τουλάχιστον βουλευτέ, να ισχύσουν από τι αμέσω επόμενε εκλογέ. Ποια είναι η θέση τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ε, η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι η, η ψήφο αφορά πρωτίστω την καταρχήν ψηφοφορία και όλα τα άλλα υπόλοιπα τέτοιου είδους θεσμικά τερτύπια μοιάζουν πάρα πολύ με την έλλειψη οποιασδήποτε απάντησης του Πρόεδρου της Βουλής στα διαβήματα και στην επιστολή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δη, δηλαδή κινούνται στο περιθώριο της τάξης που πρέπει να διακρίνει την λογική εργασιών της Βουλής των Ελλήνων. κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η θέση τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά. Α, είδατε και πολλά πρωτοσέλιδα την περασμένη Κυριακή την, τα όσα διατυπώνονται, τι ανησυχίε και τον προβληματισμό για τον αφεληνισμό των ελληνικών τραπεζών από ξένα φαντ, τα οποία επιχειρούν να, όχι μόνο να ελέγξουν τι διοικήσει, αλλά κυρίω να περάσουν στα α, δικά του, κάτω στο δικό του έλεγχο και πολλά επιχειρηματικά δάνεια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Η Δημοκρατία το παρακολουθεί καθημερινά με μεγάλη προσοχή και την ανάλογη σοβαρότητα. Πρωτίστως, αυτό όμως αφορά την υπεύθυνη κυβέρνηση. Αλλά αξιωματική αντιπολίτευση έχει απόλυτη συνείδηση του μεγέθους της σοβαρότητας και του βάθους αυτού του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ.